Συνδέθηκε με μία ήττα. Τι έχετε να πείτε για αυτή την ήττα του Ολυμπιακού και πώς έχετε δει τον Ολυμπιακό τώρα που επανήλθατε? Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχασε ένα παιχνίδι που μπορούσε να το είχε κερδίσει στο πρώτο ημίχρονο. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμοι για 90 λεπτά. Δυστυχώς. Χάσαμε ορισμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάναμε το γκολ. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κατασκευάζω το γκολ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Αλλά θα παλέψουμε με αυτά που έχουμε. Και ελπίζω ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Ποιες είναι οι διαφορές που είδατε από την ομάδα που αφήσατε με την ομάδα που βρήκατε τώρα? Είναι πολλές. Γιατί αλλού την άφησα και αλλού τη βρήκα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να συζητήσουμε αυτά. Η ομάδα των 2 χρόνων που είχατε στην δεύτερη εθνική κατηγορία, την πρώτη χρονιά έφτασε στην 4η θέση, τη δεύτερη χρονιά ανέβηκε στην 1η εθνική. Τότε η ομάδα, σαν κύριο χαρακτηριστικό, είχε το πάθος και τη δύναμη μέσα στο Βόλο, αφού, αν θυμηθούμε, και στο 90 πέτυχε ένα γκολ. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναβρει αυτή τη δύναμη και αυτό το πάθος οι ποδοσφαιριστές, γιατί κάπου είναι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που παίζανε τότε? Είναι οι ίδιοι, αλλά έχει φύγει και πολλά παιδιά. Και συγχρόνω ότι αυτό το πάθος, αυτή τη δύναμη, έρχεται με μια οργανωμένη εργασία που αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν την έχει. Ούτε καν ξέρει τι προετοιμασία έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά αυτό που μου λέει τα παιδιά ότι έχει 2 χρόνια για να ιδρώσει. Οι ίδιοι παίκτες μου λένε ότι έχει 2 χρόνια να ιδρώσει. Από εκεί φανταστείτε, μπορώ να κάνετε μια ιδέα, συμπέρασμα τι συμβαίνει. Θα κάνετε κάποιο προγραμματισμό από εδώ και πέρα, ούτως ώστε ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στη δεύτερη εθνική, πάνω στην φυσική κατάσταση? Αυτό είναι όλο το αγώνα που θα κάνουμε, να δουλεύουμε σε τις έλλειψεις που έχει ο Ολυμπιακός και στην πειθαρχία, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται και πειθαρχία.